Εντάξει, είναι εύκολο. Φία! Καλή απέναντι! Γίνεται να λυκνιζόμαστε πάνω στο σίγουρο! Και φασαρία! Ποια την κίνηση που κάναμε! Φτάσαμε μπάφο! Αρέσκει που μου ακούτε το μουρμουρίτο μου πίσω. Γράφουμε. Γεια σας. Καλώς ορίσατε σε άλλο επεισόδιο του Be My Guest. Guest μου για σήμερα, ο Μιχάλης Χρήστου. Το Μιχάλη έπιασα τον για να έρθει καλεσμένος στο επεισόδιο μου 24 ώρες πριν. Δεν είμαι καθόλου άνθρωπος τη τελευταία στιγμή. Είμαι άνθρωπος της στιγμής. Δηλαδή θα μπορούσε να τον έπιανα σήμερα, να του πω έλα σήμερα. Είχα τον και καλεσμένο στο My Life για να καταλαβείς. Και πιάσα τον τηλέφωνο και λέω του να βγει στην εκπομπή μόνο σου κάπως συνέντευξη. Και άλλη μου, μα όχι για τον Be My Guest. Ήθελε να έρθει. Έχω και φωτογράφηση στο Mall μετά, ελπίζω να προλάβω. Μιχάλη! Φάνηκε. Έφη, φέρ' το Μιχάλη! Ξεκάθαρα. Περπατάμε στα σοκάκια της παλιάς Λευκωσίας, μαζί με τον καλεσμένο που είναι 3 μέτρα μακριά. Να πάμε στο λοκκί. Κοίτα, η Λευκωσίας υπάρχει μια άλλη χάρη, θέλω να το δεχτείτε εσείς η Λευκωσίας. Επειδή μπορώ. Είναι η θάλασσα. Ναι. Είναι ο Μιχάλης ο Χρήστος, είναι το κολόσι με το κάστρο, το χωριό μου. Να σου πω τι μου αρέσει πολλά στη Λευκωσία. Ο κόσμος είναι πολλά διαφορετικός από τους Λευκωσιάδες. Είναι πιο warm, είναι πιο... Να γίνουν εξαλλήλα. Υπάρχει κάτι τέλος πάντων. Ξέρεις να μου τα κάνουμε. Δεν ξέρω να μου το λάλλω. Να μου το λάλλω. Segway. Θέλω κάτι που θα χτυπήσουμε. Θα χτυπήσουμε. Ξέρω ότι κάνεις πατίνια. Εντάξει, είμαι η μάνα των πατίνιων. Άντε, είναι σωστή. Και το κοινό το... Ας αφήσουμε τον κύριο να περάσει. Γεια σας. Χαιρετούμε. Λοιπόν, το Segway. Έχετε στείλε μέσα στο κορκόσα. Δεν θα έχει λεμεσό στο Sequency. Segway Station! Segway Station, Νικοσία! Η ιδέα για αυτό το επεισόδιο, για το adventure που θα είχαμε, ήταν η Σέφη. Έτσι, επήρε στο ένα level παραπάνω. Το Segway ήταν η ιδέα του Άλεξ, by the way. Αλήθεια! Ήταν η ιδέα σου, ρε Άλεξ, δεν μιλάς. Έφυγε τρυπημένο το καλαμάκι μου θερμάλ. Μπήκαμε μέσα στο κατάστημα που έχει τα Segways. Δεν ήξερα τι είναι το πράγμα. Έβλεπα τους η αλήθεια. Έχει 10 χρόνια είμαι μου άνθρωπος που υπάρχει το πράγμα στη Λευκωσία. Γεια σας. Γεια σας. Θέλουμε 2 Segways. Και να μας εξηγήσετε και λίγο τη διαδικασία για να μην φάμε τα μούτρα μας. Είναι οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Είναι ένας εύκολος τρόπος να κάνουμε τη βόλτα μας στην παλιά πόλη χωρίς να κουραστούμε. Και χωρίς να αλλάξουμε. Όχι, εντάξει, τώρα μου σε να μπω σε αυτά. Βασικό. Λοιπόν. Εν έχει θήκη για τον καφέ. Ναι, δυστυχώς. Έφη, έλα πια στον καφέ μου. Βάζουμε τα χέρια μας στο τιμόνι. Μάλιστα. Ανεβαίνουμε. 1, 2. Μπάλα. Πού τον έχει. Χρειάζεται μπάλα. Όχι, όχι. Το σέφου ανεβαίνεις. Μητρά το βάρος του κορμιού μας. Πρέπει να κάνουμε ελαφρά γλύση του κορμιού μας προς τα εμπρός. Πάει εκεί που νιώθουμε ότι θέλουμε να πάμε. Εκεί που βλέπεις σπάς λένε. Δηλαδή και όπως το Rockstar αρέσκεις μου σπάς. Rockstar. Ναι με το leather σου. Είναι τα λόγω να βρω μου τα ακούγα. Πολλά μελούις. Πολλά μελούις. Αρέσκεις μου πάμε. Ανεβαίνω. Τα χέρια σας 1, 2. Ναι. Ελαφρά γλύση του κορμιού προς τα. Είναι το λισταμάτο τραβώ το πάνω μου μετά. Όχι. Ελαφρά γλύση του κορμιού. Σε εντάξει. Μα γιατί πάει πίσω. Να πατήσω το πόδι. Προσπερνά αργά. Την έφυγε ο Σταύρο. Κάθονται τυχαία να πιούν καφέ, δεν θα με.
είναι τα κρίσα συγκινητικά. Ρε τσίκα, πώς είναι ώρα. Κοίτα μου, μπορείς να κατεβεί που κάτι φορά, δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Στοίχημα 5 ευρώ. Θα λατσιστεί ο Μιχάλης Χρήστου ή όχι. Καλά, σταματά, άρεσε μου πάρα πολλά. Όταν ανέβηκα πάνω στο Segway, εντάξει, νομίζω ότι μετά που 40 επεισόδια του Be My Guest πλέον... Στέκουμε χαλαρά και απλά. Εντάξει, είναι εύκολο. Μπράβο! Μπράβο! Είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Είμαι πολλά πιο πλήρη από τον Μιχάλη. Δεν έχει τίποτε που δεν μπορώ να κάνω. Ευχαριστήσω τη μάμα μου, τον παπά μου και όλους μου τους γονείς που με έκαναν το αστέρι που είμαι σήμερα. Με φρόνι, με έχω το. Να ξεκινήσουμε την περιπέτεια! Πάμε, Γκάλια! Καλώς ορίσατε! Πρέπει να πάρεις φόρα στον ύφορο. Είσαι τέλειος, δεν ανησυχείς καθόλου. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Be My Guest. Guest μου για σήμερα, ο Μιχάλης Χρήστου. Be My Guest, το... Ευχήγες πας στον κόνο. Ακολουθάτε με. Εσείς το αγουράτε. Εμείς με το Segway. Είσαι εντάξει. Φαίνεται ότι δυσκολεύεσαι. Απλά δεν πρέπει να πάλι κοβλητό για να... Δεν σου πω κανεί. Θέλω να κάνω μιας... Μιχάλη, είσαι εντάξει. Έρχεσαι. Απαναγιά μου, εν τέλειο. Μιχάλη, είσαι εντάξει, έρχεσαι! Και να αυτοκίνητο! Τούτη κορούα στον Be My Guest, κάποιος θέλει να σκοτώσει, δεν ξέρω γιατί. Έχει κάπου που να μένει, έχει πολλά αυτοκίνητα να μας πάρετε στα σοκάκια. Αλλά νομίζω να είμαι ο σήμερινος που να σκοτωθεί. Στρίβομαι αριστερά! Τίποτε, Γκάλια μου, κάτι ελέα! Κάναμε ένα υπέροχο tour στη Λευκοσία και παίξαμε το παιχνίδι που παίζω πάντα με τους φίλους μου. Αν ήσουν, τι θα ήσουν. Αν ήσουν ζώο, τι ζώο θα ήσουν. Εγώ ξεκάθαρα να ήμουν κάτι. Μιχάλη μου. Καλιά μου. Αν δεν ήσουν ηθοποιός, τι θα ήσουν. Ξέρεις ότι πάντα τι έλεγα, ότι... Ξαναρωτήσασαι. Τι ήθελα να με γίνω στο αεροδρόμιο. Παρακαλώ, τελευταία μην πάτε στη σπίτι μου. Εν ξέρω γιατί το ήθελα να το πράγμα. Ήθελα να είναι εκείνος παρακαλείται Κάλλη Ελευθερίου, Μιχάλης Χρήστου, προσθέτω τους πύλη Α07. Ναι, αλλά όχι να κάνω την τόμπουλα, ας πούμε. Γιατί, κάνω ο παπάς μου την τόμπουλα. Εννέα, μηδέν, 90. Δύο. 22. Ο παπάς μου επάνε λάλε, 2 παπυρούλες. Και μετά υπάρχει άλλος. Το αυτοκίνητο με τα νούμερα KPP 892 παρακαλώ να μετακινήσει το αμάξι γιατί ενοχλεί. Σε τα μωρά να φύγουμε εμείς. Πού είσαι μισθής δηλαδή. Τι ονειρεύκες όταν ήθελες να κάνεις. Πάντα έλεγα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Και χαίρομαι έτσι που τα κατάφερα. Εσκέφτομαι να μας πάτσεις. Βάλε πισινή. Μισό λεπτάκι κύριε. Το οχήμα δεν μας χωρίζει. Πάλα ρε. Όσον αφορά την υποκριτική, έφτασες για με που ήθελες. Ήθελες να πάεις Ελλάδα, να κάνεις άλλα πράγματα, να πάεις Αμερική, να πάεις Hollywood. Κοίτα, νομίζω στο θέμα υποκριτικής, και άμα είσαι καλλιτέχνης, δεν φτάνεις ποτέ. Συνεχίζει, πάει. Έφτασαι ποτέ κανοποιημένος. Όχι, άμα κάνεις τηλεόραση, θέλεις θέατρο. Άμα κάνεις θέατρο, θέλεις τηλεόραση, να είσαι Κύπρος, θέλεις να είσαι Ελλάδα, να είσαι Ελλάδα, θέλεις να πάει σε Χέλλες. Γίνεται να λυκνιζόμαστε πάνω στο Segway! Ρεμονίσιο! Α! Καλία! Έλα, στρίβες! Και φασαρία! Έλα να σερβιριστούμε! Έλα να ξεκινήσουμε!
Είμαστε αλάνια. Διάλεκτα παιδιά μέσα στην πιάτσα. Και δεν την τρομάζουν. Τι ωραία. Οι φορτούνες στη δική μας ρατσά. Να βάλω ένα νερό της άκρης. Θέατρο στην Κύπρο, τι δουλειές έκαμε? Ήμουν φεστιβάλ αρχείου δράματος, στο Φιλοκτήτη, την Αμπράντον. Λυπή μου πάρα πολλά, γιατί ένα άλλο και το πράγμα να είσαι όλο στη σκηνή, να είναι ο θεατής κάτω, να προσπαθείς να του μεταδώσεις. Μα να μου ρε Μιχάλη μου, και τώρα να θέλεις πάλι, γίνεται. Με 50 θεατές στο ΘΟΚ, ο ΘΟΚ ενώθηκερος, ας πούμε. Με 10 θεατές σε κάτι πιο μικρά θεατράκια, είσαι σαν να παίζεις εσύ μες στο σαλόνι σου. Για μένα ήθελα να ζούσα εάν δεν υπήρχε το θέμα με το πάρκ. Ναι, ισχύει ότι είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι έτσι τα παλιά, τα αρχοντικά, τα... Ποια την κίνηση που κάναμε. Κοίτα Μιχάλη τι κατάφερες. Χαιρέτα. Γεια σας. Γεια σας, χαιρετά μας, κύριε Λί. Έλα, περνούν ακόμα. Πού είναι πράγμα μου, Κυπρέος, άμα περάσει που κάπου πρέπει να τσακάρει κιόλας. Για ποιον λόγο να καθυστερούσα το σύνορα. Και πάντα ρωτούν αν γυρίζουμε ταινία του Ρίκ. Δεν έχει άλλα καλάκια, δεν έχει άλλες εκπομπές, δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο το Ρίκ είναι. Αλήθεια. Γυρίζετε ταινία με ο Ρίκ. Αρίσου φαγητόν, τι φαγητόν θα ήσου. Θα ήθελα να μου είναι κουπέπια γεμιστά. Λισολότα. Όχι αν τα τρώεις, εσύ αν ήσου φαΐ. Εσύ, ο χαρακτήρας σου, η εξωτερική σου εμφάνιση, όλα. Τι πιστεύεις ότι αν ήσου φαγητό θα ήσου. Τουρλού τουρλού. Για πάει μου νομίζω το τουρλού τουρλού. Ναι, νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που σε επιβάζονται εύκολα, που... Δυστυχώς, δεν θέλω να πω εύκολα, όχι. Εν να μου πεις, πάμε να λαξιστούμε, πάμε ρε καλιά μου για να νιώσεις καλά, ας πούμε, και να λαξιστώ, ας πούμε. Καλή ώρα. Κατάλαβα. Αν ήσουν χρώμα, ας πούμε, που τον ερώτησα, αν ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν, δεν μου γκρι. Εγώ σίγουρα να ήμουν τώρα πορτοκαλί. Αν είσαι χρώμα, τι χρώμα θα είσαι. Άσπρο μαύρο. Ό,τι να κάνω, κονά μου πως γελάς. Άσπρο μαύρο, παίζω στο πιάνο και εσύ χαμογελάς. Και σε πάρα ξανακίνω. Νιώθω να πέντω. Άσπρο μαύρο, παίζω στο πιάνο. Αν ήμουν φαΐς, εγώ θα ήμουν γεμιστά. Απ' έξω φαίνεται έτσι έναν απλό φαγητό, αλλά είναι περίπλοκο. Έχει πολλά μυρωδικά και αρκετές θερμίδες. Παραδοσιακό φαΐ, παραδοσιακός άνθρωπος, καταλαβαίνεις. Άλλα ψωνιά περνά μια ταλίκα. Κάμουν παλιά και ωραία φεστιβάλ, parties με στους δρόμους, street parties. Με πόση με αυτήν παίρνουμε, έχω πλήρη επίγνωση μέχρι που φτάνει ο τροχός μου. Κάμε έτσι να περάσω. Αν ήσουν. Περίμενε να σου πω άσπρο μαύρο, γιατί δεν αποφασίζω ποτέ εύκολα. Uh-huh. Και γι' αυτό να επιλέγω και άσπρο και μαύρο. Μπορεί να σου γκρι δηλαδή. Φούραμε! Αν ήσουν ζώο, τι ζώο θα ήσουν. Τι έγινε το ζώο που εκφράζει 100% τον Μιχάλη. Όπως το Σιλούι μου νομίζω, να μου Σιλούι, Jack Russell, δαγκωτών. Φουλ ενεργία, φουλ αγαπησάρις. Τι λες να σκέφτεται ένας τουρίστας που έρχεται πρώτη φορά στη Λευκοσία? Νομίζω πόσο ησυχία είναι και πόσο έτσι ένα χωριουδάκι σε σύγκριση με άλλες χώρες, ας πούμε, να... Είδαμε η παλιά περιοχή. Ναι. Εμφάνισε το πάλι, φαντάστο, προχώρα! Εμφάνισε το παπούτσι μου. Κοίτα εδώ, κοίτα, μα κοίτα τη Λευκοσία, πόσο όμορφη είναι.
Αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε που κρεμμένε για με. Είμαι πολλά παράξενο δηλαδή για... Τι έγινε που κρεμμένε για με κύριε Κωνσταντίνε. Είναι εικαστική παρέμβαση η Γαλλία. Οι καλλιτέχνες ήθελαν να δείξουν την διαμαρτυρία τους για την τουρκική εισβολή. Και κάτω από το συγκεκριμένη καμπίνα έχει αριθμούς που είναι όλα τα ψηφίσματα των ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας. Αλήθεια. Ανατρίσσασα γιατί πέρασα και είδα τους αριθμούς και μάγω να καταλάβω τι είναι. Είδατε αφού είπε και ευκάλα και σέλφι. Πού να ξέρα να μου ευκάλα σέλφι. Ντροπή μου. Μιχάλη, θέλω να σου πω, κύριε Κωνσταντίνε, να σας πω, αυτούς τους δρόμους τους έφαμε το κουταλάκι πριν 3-4 χρόνια τον καιρό που μπορούσαμε τα πόκεμα από πίσω. Δαμέ, είσαι πάρα πολλά... Α, Ανδρέας, είσαι το σύνορα μου σαν άλλο, κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Ανδρέα, δαμέ, είσαι πάρα πολλά πόκεμονς. Και έρχομαι και παρκάρισκα να μαζέψω πόκεμονς. Και κάνω μας παρατήρηση μέσα στους δρόμους, μαζεύκουν πάρα πολύ ρεμπέλη δαμέ να πιάσουν πόκεμον. Μαζεύκες εσύ πόκεμον. Άλεξ, μαζεύκες πόκεμον. Του τόσο εξύπνος. Τα χαμένει κομμένος, λέμε σαν τότε καμή καυκά. Καμής καυκά, ε. Άμα με νευριάσουν και δεν είναι ανθρώπινοι γάμοι. Είναι τα καυκάες δηλαδή λεκτικούς. Όχι, θέλω να βρίζω, ποτέ βρίζω, ούτε δέρνω. Απλά να απαντήσω, θα σιωπήσω. Εμάθας οι γονείς σου έτσι, ναι, να υποστηρίζεις τον εαυτό σου και να αντιστέκεσαι σε άσχημες συμπεριφορές. Και τον εαυτό μου και τον άλλο που αδικείται και ίσως περιθωριοποιείται, ας πούμε, γιατί κάποιος μπορεί να το παίζει πιο έξυπνο, ας πούμε. Και δεν μπορείς με το σκύλος. Αλλά, δεν λέω ότι μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. 55 επί κάτι που είναι. Όταν είσαι στο IKEA, στείλε μου φωτογραφία. Φτάσαμε μπάφο! Το χιούμορ μου είναι άλλο, λέμε. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο. Ξέρω ότι είναι ένα ευαίσθητο topic. Λέω φωνάς, γιατί θέλω πάρα πολύ. Πάρα πολλά. Τι εκπομπή είναι να ήθελες? Φουλ ενέργεια, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω μια εκπομπή. Βραδινή. Ερωτιάρι. Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό. Και όμως πιστεύω ότι η φωνή σου. Θέλω κάτι που να παουρίζω, να φωνάζω. Συγγνώμη, ενάχτη. Ένα λεπτό θέλω εγώ. Είναι συνταγμένα μουσική. Ρέση, διά επιχορήγηση την κυβέρνηση. Να θέλω να μείνεις κάτω σε ένα σπίτι. Είναι η γράφη αμπολίτων. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μπει στο θέατρο, Μιχαλή? Εγώ 9 χρόνια πάω σε κάθε ακρόαση. Κι αν γίνει, έγινε. Με μένα δεν έγινε. Ζωγραφική στον τοίχο εδώ. Είναι η πλατεία. Του χάρτη της παλιάς Λευκωσίας. Είναι τα τείχη με τις 3 πύλες και τους 11 προμαχώνες. Ποια είναι το σπίτι? Είναι το σπίτι εδώ. Η κυβέρνηση τα αναπαλαίωσε και τα έδωσε σε πρόσφυγες μόνο. Αλλά δεν είναι δικό μας. Τώρα είμαστε σε έναν καφενεδάκι στην παλιά Λευκωσία. Λέγεται το λεωφορείο. Με ρωτήσετε γιατί. Έχει μισό λεωφορείο μέσα. Ρε, κάτι φωτογραφίες στο Instagram μπορώ να βγάλω δαμέ. Πάμε να φάμε παγωτό. Η Εφη που είναι στα προσωπικά σου. Τι γίνεται? Δεν μου λαλείς εμένα τίποτε. Τι κόφτει το ηθιά μου τη μαρούλα? Υπάρχει κάποιος έρωτας, κάποιο φλέογτ? Έχεις δοκιμάσει κάποιον κάποιον application γνωριμίας? Διότι εγώ... Γιατί? Μπορώ να μιλώ με τον τοίχο. Ποιον τοίχο, παιδί μου? Μιλάς με ανθρώπους που δεν ξέρεις, απλά βλέπεις μια φωτογραφία. Εντάξει, welcome to the 2021. Κάνω το ίδιο πράγμα. Αλήθεια. Ευχαίνεις, ευχαίνεις ωραίος έτσι, μελή. Να την βάλω τον από όταν λες στον Μιχάλη να σε βγάλει φωτογραφία για το Instagram. Έχω κάτι φίλες μου, μου λαλούν, είσαι η Καλία στο αρσενικό. Στο αρσενικό. Και λέω γιατί. Επειδή αρέσει, είναι αγιά, έξω.
λίγο σάικο παιδιά είναι. Αλλά και του καλέ. Κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα. Ήταν τόσο πρόθυμος να είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να μας κάνει έτσι μικρά tours στην Λευκοσία για πράγματα που δεν είχα ιδέα. Ρεχτικό να το κάνεις. Και είναι το σημείο, ας πούμε, που είναι οι αριθμοί που τα έκαναν με το EQN. Ούτε θυμούμε πάντα τι είναι το κομμάτι για να εξηγήσω. Έχει αριθμούς που είναι όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Τουρκίας. Ας πούμε τούτο το κομμάτι είναι, εγώ δεν το ήξερα. Στάθηκα από κάτω που γίνονται το σημείο και έκανα selfie με κάτι αριθμούς που πάνω μου και δεν καταλαβαίνω τι είναι. Ευτυχώς πήραν και ο κύριος Ανδρέας να με εξηγήσει. Πάμε κόντρα!